Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Πώς είμαστε? Καλησπέρα. Άλλη μια κουμπή Flash Sport έρχεται για τη σεζόν 2024-2025. Στα μικρόφωνα Χρήστος Γεωργίου και Γιάννη Γιαννούλας, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος κύριος από το Match Money, την εφημερίδα, και matchmoney.com.gr το site, ο Ιταλός της παρέας. Και θέλω να μου πεις πώς πέρασε το καλοκαίρι, Χρήστο, τι έκανες, τι είδες, γέμισες μπαταρίες. Το χρώμα. Εντάξει, θα μπορούσε καλύτερα, αλλά... Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι και 500 μπάνια να κάνω, δεν θα αποκτήσω ποτέ χρώμα. Εντάξει. Γιατί είναι, έχω αυτό το γαλάκτο μου, παιδί μου. Πώς το λέει, δεν παράγεις αρκετή. Πώς τη λένε, μελανίνη, πώς τη λένε. Ναι, ναι, ναι. Δεν παράγεις αρκετή. Εντάξει, το θέμα είναι ότι πέρασαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, γιατί είχε πολλά θετικά γεγονότα τα οποία θα τα συζητήσουμε και στην πορεία της εκπομπής. Εντάξει, ένα καλοκαίρι, ξέρεις ότι είναι το καλοκαίρι των μεταγραφών, το καλοκαίρι των Ολυμπιακών Αγώνων, το καλοκαίρι των Ευρωπαϊκών Αγώνων, των ελληνικών ομάδων στα νέα κύπελα Ευρώπης. Είχαμε Euro. Με το νέο format, το οποίο ακόμα το περιμένουμε να το δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πορεία. Είχαμε το Euro φυσικά, ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε πολλά παιχνίδια και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ειδικά στο Champions League. Τώρα στα του οίκου μας που θα έχουμε στο Europa League, δύο εκπροσώπους, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, θα δίνουν, αν δεν κάνω λάθος, ένα 8. Δύο ομάδες. Ναι, είναι 8 αγώνες που θα δώσουν. 8 παιχνίδια θα είναι μέχρι... Μέχρι 30 Ιανουαρίου θα είναι οι αγώνες. Ακριβώς, γιατί το Champions League είναι μέχρι τέλος Φλεβάρι. 19 Δεκεμβρίου πέφτει η αυλαία των 6 αγωνιστικών του Conference League με μοναδικό εκπρόσωπο του Παναθηναϊκού. Είναι κάτι, θα φορτάσουμε παιχνίδια. Εντάξει, είναι. Απλά πρέπει να το δούμε και στην πορεία πώς θα λειτουργήσει, γιατί είναι, μην ξεχνάμε ότι είναι μια ενιαία βαθμολογία πλέον. Αυτό λιγάκι θα μας... 36 ομάδων, θα λίγο θα μας μπερδέψει. Ναι, λίγο θα... Δεύτερη, ναι. Αγωνιστική, κάπου εκεί θα αρχίσουμε, ναι, να καταλαβαίνουμε. Θα μας μπερδέψει στην αρχή, αλλά πιστεύω ότι... Κοίτα, λένε ότι θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον επειδή θα έχει συνεχόμενα ντέρμπι. Ναι. Ειδικά στο Champions League. Τώρα στα υπόλοιπα, εντάξει, επειδή θα έχει ένα-δύο εβδομάδες το Europa, να τρεις στο Conference για να μην συμπέφτουν όλα μαζί. Θυμάσαι πέρυσι. Ξέρεις τι με χάλασε εμένα στις κληρώσεις, που έβγαινε το μπαλάκι της εκάστοτε ομάδας και πάταγε σε ένα κουμπί για να βγει το πρόγραμμα. Ναι, τώρα γιατί πλέον έτσι θα είναι. Ναι. Και έβγαζε ο υπολογιστής. Ναι, ναι, ναι. Το λέγανε. Ο υπολογιστής έβγαζε το πρόγραμμα της κάθε ομάδας. Εντάξει, αυτό είναι λίγο. Ίσως εμείς οι παλιότεροι παραδοσιακοί θέλαμε τη γυάλα με τα μπαλάκια. Ναι, αλλά υπάρχει όμως και κάτι πρωτόγνωρο. Γιατί βλέπουμε ξαφνικά ότι σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ θα έχουν ένα κοινό αντίπαλο. Ναι, Στεάουα. Είναι η Στεάουα. Σωστά, είναι η Στεάουα. Γιατί έτσι όπως ήταν δομημένα τα γκρουπ δυναμικότητας, έπρεπε να διαλέξουν δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ, ναι, από τα τέσσερα. Ώστε να βγουν οι 8 αντίπαλοι, σύνολο 9, γιατί είναι 36 ομάδες. Και είναι 4 υπογκρουπ των 9 ομάδων. Εν τω μεταξύ, πολλοί την πατάνε μέχρι τώρα και γράφουν όπου με αυτές τις κληρώσεις που έχουμε. Σίγουρα θα βγούμε δεύτερη στον όμιλο και λέμε, παιδιά, δεν υπάρχουν όμιλοι. Εντάξει, είναι μέχρι να συνηθιστεί και από τον κόσμο. Απλούστατα, είναι και από οικονομικής πλευράς, τουλάχιστον στο Champions League θα υπάρχει μια διαφορά. Προς το πολύ καλύτερο για τις ομάδες. Ακριβώς. Στα άλλα δύο, λίγο πολύ θα είναι στα επίπεδα τα περσινά. Εντάξει, πάντως για τις ομάδες και για τις ελληνικές ομάδες τα οικονομικά ωφέλη θα είναι υψηλά. Θα είναι υψηλά, δηλαδή μόνο και μόνο με την πρόκριση, με την παρουσία στον όμιλο, στον διευρυμένο όμιλο, θα είναι υψηλά τα ωφέλη και τα ποσά που θα εισπράξουν οι ελληνικές ομάδες. Τώρα θα το δούμε στην πορεία. Πάντως μ' άρεσε ότι... Ανάλογα με τους βαθμούς που θα πάρουν, τις νίκες που θα κάνουν, θα μπορέσουν να αυξήσουν περισσότερο τα έσοδά τους. Και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι πλέον από την επόμενη φάση, δηλαδή τη φάση των 16, θα περνάνε
οι πρώτες 8 ομάδες απευθείας και από τη θέση ένατη με 24 από το 9 ως το 24 τα play-off. Και θα γίνει κλήρωση εκεί. Ναι. Από εκεί πέρα δεν έχει μετάβαση σε άλλη διοργάνωση. Ναι, ναι, αυτό το ξεχνάμε. Πλέον, ναι, πλέον τελείωσε το... Αν είσαι κάτω από την 24η θέση, αποχαιρετάς. Η επικοινωνία των κυπέλων, ναι, είσαι 24. Και αυτό είναι καλό κιόλας, γιατί κάποιες ομάδες είχαν βασιστεί και λέγανε εντάξει μωρέ, και εκεί να μην παίξω καλά, θα πάω στο άλλο, θα είναι πολύ καλύτερο. Θα είναι ίσως πολύ πιο, πιο βατό και πιο εύκολο το επίπεδο. Πάντως μου άρεσε χθες ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία πήρε μια πολύ ωραία απόφαση που έχει να κάνει με τα εισιτήρια των οπαδών, παύλα φιλάθλων που θέλουν να ταξιδέψουν να δουν τις ομάδες τους. Δεν υπάρχει πλέον το πολύ ακριβό εισιτήριο, ορίζει ως ανώτατο τα 60 ευρώ για το Champions League, γιατί υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες από φιλάθλους που λέγανε είναι πανάκριβο να πάνε από τη Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα, την Μπάγκερ, την Παρί και ούτω καθεξής. Γιατί στα ήδη ψηλά κόστη και τα εισιτήρια, τα αεροπορικά, δεν ξέρω, ήδη οι διαμονές, προστίθενταν και υψηλές τιμές στα εισιτήρια. Και αν θυμάσαι, ειδικά οι οπαδοί της Bayern πάντα είχαν, όταν πήγαιναν σε εκτός έδρας αγώνα, πάντα είχαν μία διαμαρτυρία προς την UEFA για τα υψηλά εισιτήρια, τις υψηλές τιμές στα εισιτήρια. Και τώρα, αυτό έγινε με τα βάνη 60 ευρώ στο Champions League, 40 στο Europa και 20 ανώτερη τιμή, ανώτατη, στο Conference. Αχ, οπότε... Όποιος θέλει μπορεί να πηγαίνει να προβολουθεί. Mm-hmm. Πάμε όμως εμείς να κάνουμε τη γνωστή μας έτσι, πρώτη επαφή με το τι συνέβησαν σήμερα, 3 Σεπτέμβρη, να ευχηθούμε πρώτα απ' όλα καλό μήνα σε όλους. Ένα Σεπτέμβρη που μπαίνει δυνατά για άλλους εδώ στο NSTV. Και θα σε πάω πολύ πολύ πίσω, το 1881. Ο Richard Sears κερδίζει το πρώτο US Men's Singles Tennis Tournament. 1881, φαντάσου. Μερικά χρόνια αργότερα, συγκεκριμένα 11 χρόνια αργότερα, η Newton Heath, μετέπειτα Manchester United, δίνει το πρώτο της αγώνα εναντίον της Blackburn Rovers στο Elwood Park και χάνει με 3-4. Ας ελπίσουμε αυτή την είδηση να μην την ακούσει μία ψυχή που είναι Manchester. Ναι, πολύ σωστό. Πάμε στο 1923, η κολυμβήτρια Gertrude Ederle κάνει 7 ρεκόρ Αμερικής σε μία ημέρα. Οι Ολυμπιακοί αγώνες του 1940 αλλάζουν από το Τόκιο σε Ελσίνκι το 1938. Πάμε στα πιο πρόσφατα. Στο 2001, ο Κώστας Πετρόπουλος παραιτείται από προπονητής της Εθνικής Ελλάδας μετά την ήττα αυτοκτονία από τη Γερμανία 75-80. Και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Ευρωμπάσκετ της Τουρκίας. Ήταν ένα παιχνίδι, αν θυμάσαι, που η Εθνική είχε προηγηθεί μέχρι και με 24 πόντους. Ακριβώς. Και ήταν η φάση που... Είχε ξεκινήσει φοβερά, όπως θυμάμαι, ο Γιώργος Σιγάλας. Είχε βάλει σε 7 λεπτά, είχε βάλει 18 πόντους με 6 τρίποντα. Ήταν από τα λίγα παιχνίδια και είναι που το παιχνίδι... είχαν ξεχωρίσει οι δευτεροκλασσάτοι παίκτες. Και, ναι. Όχι... και ήταν εκείνο το παιχνίδι που... ουσιαστικά το καθιέρωσε και τον Ντίρκ Νοβίτσκι τότε στη συνείδηση του κόσμου ως ο απόλυτος στάρ της Εθνικής Γερμανίας τότε, που με δικούς του προσωπικούς πόντους οι Γερμανοί είχαν γυρίσει το είχαν γυρίσει το παιχνίδι. Και τίποτα σπουδαίο. Ναι, είχαν γυρίσει το παιχνίδι. Και ήταν στο 16 από και είναι, πέρα... Όχι, είναι εκείνη η χρονιά που οι Γερμανοί άρχισαν να κάνουν το... που έκαναν τον μπαμ και την επόμενη χρονιά πήγανε και στο παγκόσμιο στην Ινδιανάπολη και νομίζω είχαν μπει μες στην τριάδα. Είχαν μπει στην τετράδα οι Γερμανοί. Νομίζω πως όχι. Νομίζω ήταν το χάλκινο μετάλλιο που ήταν ο τελικός Ιουγκοσλαβία-Αργεντινή που είχε νικήσει η Ιουγκοσλαβία στην παράταση, τον επεισοδιακό τελικό και το Γερμανία-Νέα Ζηλανδία που είχαν στον... Θα το ψάξω, ναι. Θα σου πω. Το 2005, ο Βασίλης Πολύμερος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στην Ιαπωνία από 29 Αυγούστου μέχρι και 4 Σεπτέμβρη. Και το 2006, ο 36χρονος Αμερικανός ταινίστας
Ανδρέα Γκάση χάνει στο τρίτο γύρο του US Open από τον Γερμανό Μπέντζαμιν Μπέκερ με 3-1 και αποχαιρετά το τένις. Στην καριέρα του έχει 8 τίτλους συνεδρικό Grand Slam, νίκες και στα 4 διαφορετικά Grand Slam, 17 νίκες σε τελικούς Master Series και ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Πράγμα που δεν το συναντάς παρά μόνο πλέον από τον Τζόκοβιτς. Κάτι αντίστοιχο. Επειδή, να σε διακόψω, επειδή το έψαξα, όντως είναι, είναι εκείνο το μούντο μπάσκετ με πρώτη Ιουγκοσλαβία, δεύτερη Αργεντινή. Στον τελικό που, αν θυμάσαι, η Αργεντινή, ορίονταν για τον μπρος πίσω του, για τα βήματα του Ντίβατς. Και, είχαν, και ακόμα η Αργεντινή είχε απίστευτη ομάδα. Ναι, και ακόμα, και ακόμα και τώρα, 22 χρόνια μετά, ακόμα δεν μπορούν να ξεχάσουν τη διαιτησία του Νίκου Πιτσίλκα. Καλά, εδώ θα σας θυμίσω ότι οι Ρώσοι θυμούνται ακόμα τη φάση με τον Μπέλοφ, με τους Αμερικανούς. Ναι, εντάξει, είναι. Και τρίτη θέση λοιπόν είχαν πάρει οι Γερμανοί, όπως σου είπα, τρίτη θέση οι Γερμανοί το 2002 και τέταρτη Νέα Ζηλανδία, η έκπληξη τότε που είχε βρεθεί στην τετράδα. Τη Νέα Ζηλανδία και, την Γερμανία βρεθεί. Ναι, είναι τρίτη Γερμανία και ήταν το τουρνουά στο οποίο για πρώτη και μοναδική φορά βγήκε MVP παίχτης που δεν πήρε το χρυσό μετάλλιο και ήταν ο Ντίρκ Νοβίτσκι. Ένα παντάξι, για το παίχτη. Ο οποίος ήταν και top scorer της διοργάνωσης με 24 πόντους. Σιγά τον παίχτη. Ναι. Και θα κλείσουμε αυτή την αναφορά μας στο σαν σήμερα με το 2012. Εκεί όπου η Αλεξάνδρα Δήμογλου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα της κατηγορίας TAP 13 στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου με ατομικό ρεκόρ 56-91. Το χρυσό μετάλλιο κερδίζει η Κουβανή Ομάρα Ντουράν με 55-12 και το αργυρό η Τινίσια Σαμάγια Μπουσαΐν με 56-83. Ωραία, Δάτα. Δεν μας έχεις πει όμως τώρα, έχεις ξεχάσει τι έγινε σαν σήμερα το 1974. Για το Πασό. δεν είναι αθλητική είδηση. Δεν έχει να κάνει ίσα ίσα που... Θα σου έλεγα τώρα ότι είναι. Άντε, είσαι καλός. Θα σε πάω σε ένα έξτρα μπόνους σαν σήμερα. Το 1978 ο Μίμης Δωμάτος φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ για πρώτη φορά στον αγώνα Εγάλε ο ΑΕΚ 0-2. Είδες, για να μην λες ότι δεν λέμε τίποτα. Και πάμε σιγά σιγά στα δικά μας. Το πρωτάθλημα της Super League, το οποίο έχει φτάσει αισίως στην τρίτη αγωνιστική, καθώς ξεκίνησε νωρίς φέτος, έτσι ώστε να δοκιμάσει τις δυνάμεις των 12 ομάδων. Εντάξει, ένα πρωτάθλημα που έχει ξεκινήσει δυνατά, θα έλεγα. Δυνατά και μάλιστα είναι διαφορετικό φέτος, γιατί όπως είχαμε πει στην τελευταία μας εκπομπή το καλοκαίρι, πλέον τα θα υπάρχουν play-off για τις θέσεις 1-4, μόνο τα derby ουσιαστικά των 4 μεγάλων ομάδων. Play-off για τις θέσεις 5-8, ακριβώς, που θα δίνει ένα εισιτήριο στην Ευρώπη. Ναι, και από εκεί κάτω θα παλεύουν οι υπόλοιποι για τη θέση παραμονής. Ναι, και από το 9 ως το 14 θα είναι η θέση παραμονής. Επίτηδες είπα το 10, για να δω αν το πιάσεις. Δεν ήθελα να σε διορθώσω στον αέρα, διορθώθηκες μόνος. Πάμε λοιπόν να δούμε τα παιχνίδια που έγιναν Σάββατο. Λαμία Ολυμπιακός 0-3, σε ένα μάθος το οποίο οι Ερυθρόλευκοι μπορεί να δυσκολεύτηκαν στο πρώτο μισάωρο, ωστόσο μετά το γκολ που πέτυχαν άρχισαν να ανεβάζουν ρυθμούς και να φτάσουν εύκολα σε αυτή την επικράτηση. Όταν σε μια Λαμία που είχε κάνει ζημιά στην ΑΕΚ, μια αγωνιστική πριν, με το 1-1 της ο Παπαρίνα. Και το Ολυμπιακό είναι θετικό το ότι επέστρεψε. Βρήκε τα πρώτα του γκολ για φέτος ο Ελγαμπή, ο πρώτος σκόρερ πέρσι και για μένα ο MVP του σε όλη τη σεζόν, που έφερε και την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου από τον Ολυμπιακό στον τελικό με τη Φιωρεντίνα και έβαλε δύο γκολ και δείχνει έτσι, μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι με κάποια θέματα τραυματισμού και λοιπά, δείχνει να βρίσκει πάλι το ρυθμό του. Αυτό είναι το θετικό για τον Ολυμπιακό. Και γενικά ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει φτιάξει ένα καλό κορμό, γιατί θα μπει και τελευταίο στην Ευρώπη. Είχε, ναι, ο Ολυμπιακός είχε αυτό το,
είχε αυτό το περιθώριο εντός εισαγωγικών ότι θα μπορούσε να προχωρήσει πιο αργά το σχεδιασμό του. Ήδη χθες το βράδυ ανακοίνωσε και την απόκτηση του Βίλιαν. Του Βίλιαν και 36χρονου μέσου, ναι, από τη Βραζιλία. Με πολύ πλούσιο βιογραφικό σε Τσέλσι, σε Σαχτάρ, Ντόνετσκ νωρίτερα, στη Άρσεναλ, Φούλαμ. Πέρυσι ήταν στη Φούλαμ. Αλλά παρότι έχει φτάσει μια σχετικά προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία, προέρχεται από γεμάτες χρονιές σε συμμετοχές. Και πιστεύω ότι είναι ένας παίκτης που θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Και φυσικά ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκίνησε δυνατά, όπως είπες και εσύ, με 3-3. Mm-hmm. Παρότι φάνηκε να δυσκολεύεται την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στην Καλυθέα, με το έντος 2-1 προς το τέλος. Η οποία άθεσε Καλυθέα. Θα το δούμε και συνέχεια. Θα το δούμε στο πρόγραμμα της Κυριακής, ναι, σωστά. Στο άλλο παιχνίδι είχαμε Άρης Αστέρας Άκτορ 1-1. Συνεχίστηκε η παράδοση που θέλει τους αρκάδες να μην μπορούν να νικήσουν τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Mm-hmm. Παρότι υπήρχαν πολλές φωνές και από τις δύο πλευρές για τη διαιτησία, το αποτέλεσμα νομίζω ότι είναι δίκαιο σε γενικές γραμμές. Και ένας για πέναλτι ο Άρης που ζήτησε επιτακτικά πέναλτι. Ένας Άρης ο οποίος ακόμα δεν μπορεί να σχηματίσει ο άποψη, γιατί έχει μείνει στην περσινή ομάδα που πήγε μέχρι τον τελικό του κυπέλου. Προσπαθεί να. Εντάξει, ο Άρης, έχει κάνει μεταγραφές, αλλά σε σχέση με άλλες χρονιές ο Άρης διατήρησε κάπως τον κορμό του. Δηλαδή δεν πήγε σε αυτό που έκανε πάντα κάθε καλοκαίρι να πάρει 15 για να διώξει 15. Και μάλιστα υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει από τις πρώτες αγωνιστικές. Mm-hmm. Ένας από αυτούς είναι ο Σαΐντ. Είναι ο αμυντικός. Ο Διατή, λέω ο Σαΐντ. Ναι, είναι ο αμυντικός. Είναι ο Διατή, ναι, είναι ο Σιφουέντες, ο αμυντικός χαφ που είναι. Που σκόραρε την προηγούμενη εβδομάδα. Που είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση, ναι. Με τις Σέρες. Και γενικά νομίζω ότι σιγά σιγά θα βρει και τα πατήματά του Άρης. Ναι, τώρα μιας και είπαμε πάντως και για τον Αστέρα Τρίπολης, παρότι έχει κάνει σχετικά ένα καλό ξεκίνημα ο Αστέρας Τρίπολης, δεν έχει ιτηθεί σε δύο εκτός έδρας παιχνίδια από εθνική, μάλιστα στο ΆΚΑ τον Παναθηναϊκό, και πήρε βαθμό από τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Φαίνεται ότι δεν ταιριάζουν τα χνότα του με τον. Με τον Μίλαν Ράσταβατς και πάει σε. Όλα δείχνουν ότι πάει σε αλλαγή προπονητή. Με τον Ρόμπι Κιν. Με τον Ρόμπι Κιν, το γνωστό παλιό Ιρλανδό διεθνή επιθετικό Τότεναμ και Λίτς, και δεν συμμαζεύεται η ομάδα σου η Λίτς. Εννοείται και να κάνει τη φιγούρα του με τις ανάποδες κολοτσίδες. Ναι, και είναι πολύ κοντά σε μια επιλογή έκπληξη, ίσως. Εκεί νομίζω ότι θα μεσολαβήσει το όνομα της ομάδας που είναι Αστέρας Άκτορ πλέον και όχι Αστέρας Τρίπολης. Ναι, ίσως είναι και οι ευκαιρίες που αν και για λόγους έτσι και πώς να το πω, marketing και εμπορικούς, είναι οι ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται και δεν. Και ίσως πρέπει να τις πάρεις, ίσως πρέπει να πάρεις αυτό το ρίσκο. Ναι, ούτως ή άλλως στο παρελθόν έχουμε δει προβλήματα. Να γίνεις πιο εμπορικός, λίγο πιο. Έχουμε δει άλλες φορές προπονητές που είτε ξεκινούσαν τώρα την καριέρα τους, βλέπει για παράδειγμα τον Κατούζο, που πέρα από ένα πέρασμα τότε στην Ελβετία, ήρθε στην Ελλάδα για τον Όφη. Ναι. Ή ένα παράδειγμα, είναι σωστό, ή ένα παράδειγμα που μοιάζει λίγο η περίπτωση αυτή του Ρόμπι Κιν, με ένα παράδειγμα στην Ιταλία, στην Κόμο, η οποία Κόμο πέρσι, ομάδα που ανήκει σε βαθύπλο τους Ιδονήσιους ιδιοκτήτες, η οποία πρέσβευε στη Β' κατηγορία, στη Serie B, ήταν στη δεύτερη θέση και είχε έναν σχετικά άσημο προπονητή, τον Μορένο Λόγκο. Ενώ η ομάδα πήγαινε καλά, ήταν στη δεύτερη θέση, χωρίς να υπάρχει αιτία, απολύεται ο Μορένο Λόγκο και πήρανε προπονητή τον Σέσκ Φάμπρεγας. Πήγανε στην εμπορική. Ναι, γιατί σου λέει από τη στιγμή που θα ανέβουν. Ο οποίος ήταν πέρσι, ήταν παίχτης. Είχε κλείσει την καριέρα του στην Κόμο και είχε ξεκινήσει προπονητικά στις ακαδημίες της ομάδας. Και ενώ με τον Μορένο Λόγκο ήταν στη δεύτερη θέση Κόμο και πήγαινε πάρα πολύ καλά. Ξαφνικά. Ίσως κάνανε το σχεδιασμό του για τη Serie A. Ναι, και σου λέει θα χρειαστούμε ένα βαρύ όνομα. Ναι, και όντως η Κόμο ανέβηκε, είναι η Serie A τώρα, αλλά ήταν τότε το. Γενικά το όλο περιβάλλον νομίζω είχε επηρεάσει. Γιατί όταν σου λέει τώρα ο φίλος αυτός της Κόμο, κάτσε ρε φίλε, είμαστε δεύτεροι, για ποιο λόγο να κάνουμε αλλαγή. Ναι. Και ξαφνικά δεν του λέει τίποτα ο πρόεδρος και λέει.
ξέρω εγώ τι κάνω. Οπότε νομίζω ότι ήθελε να δοκιμάσει λιγάκι πώς θα είναι ένα νέο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο το οποίο είχε την προβολή σαν παίχτης, αλλά δεν ήξερα ακόμα αν θα τα καταφέρει και στην πολιτική. Πάντως λέω ότι αυτό μου θυμίζει λίγο, αυτό μου θυμίζει το. Μόλις είδα την περίπτωση με τον Ρόμπι Κιν, θυμήθηκα αυτή την περίπτωση που συζητάμε τώρα με τον Φάμπρεγκας. Ναι, πάρα πολλές. Απλά εμείς θυμηθήκαμε τις πιο πρόσφατες. Δηλαδή στο ξεκάρφωτο να γίνει μια πώληση ενώ μια ομάδα πηγαίνει καλά. Λοιπόν, το άλλο μάτς το οποίο έκλεισε την αγωνιστική ήταν ανάμεσα στον Πανετολικό και τον Πανσεραϊκό. 3-0, συγγνώμη. Ένας Πανσεραϊκός που πραγματικά με εντυπωσίασε. Γιατί έπαιξε τόσο καλά που μου έκανε εντύπωση και λέω τόσο καλά να παίξει Πανετολικός. Ομάδα η οποία μέχρι πέρυσι έλεγε θα σώσω ή όχι την κατηγορία. Να, όμως που απέναντι σε μια πιο έμπειρη θα λέγαμε ομάδα, γιατί πέρυσι ο Παναθηναϊκός έδειξε πολύ καλά στοιχεία με τον Παύλο Γκαρσία. Φέτος, με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάτο, νομίζω ότι έχει κάποιες δυσκολίες, προσπαθεί να βρει κάπως τα πατήματά του. Ωστόσο, δεν μένει παρά να δούμε πώς θα εμφανιστεί στη συνέχεια μετά τη διακοπή. Λοιπόν, επειδή έχω ένα θεματάκι λιγάκι στον υπολογιστή, αν είναι εύκολο να πούμε και τα αποτελέσματα της αγωνιστικής που είχαμε τη νίκη της του Ατρόμητου, τη νίκη του ΠΑΟΚ στον Ατρόμητο, εύκολη νίκη για τη, με 3-1 για τους παίκτες του Ραφάν Λουτσέσκου. Είχαμε τη νίκη της ΑΕΚ μέσα στη Λιβαδιά, πάνω που λέγανε οι φίλαθλοι της ΑΕΚ ότι δεν θέλουμε να έχουμε την ίδια φάση όπως κόντρα στη Λαμία, μην πετάξουμε τσάμπα βαθμούς. Ακολουθεί και αυτή στο μείον 2 στη βαθμολογία πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που έχουν το απόλυτο. Ο Παναθηναϊκός όμως απ' την άλλη παρουσιάζει δύο πρόσωπα. Εκεί πέρα που πέρασε τη Λανς στα play-off του Europa Conference League και συνεχίζει στο League Stage, καθημερινά επανέλαβε αυτό που είχε κάνει στην αρχή του πρωταθλήματος όταν είχε χάσει από τον Αστέρα. Τώρα βέβαια δεν έχασε. Αλλά, ωστόσο, η ισοπαλία με 2-2 απέναντι στην Καλυθέα που επέστρεψε μετά από 18 χρόνια στα μεγάλα σαλόνια, θεωρείται ως ήττα. Θεωρείται ως ήττα και μια ομάδα η οποία μπόρεσε και έκανε 24 τελικές. Περισσότερο αυτό είναι. Δεν είναι ήττα, δεν είναι θεωρείται ως ήττα, ούτε η ισοπαλία. Είναι η εικόνα. Δηλαδή, όταν θεωρητικά το μεγάλο όνομα επιτρέπει 24 τελικές και στην αντίπαλο που είναι νεοφώτιστη, παρότι παίζει πολύ καλά, είναι μια ομάδα που και με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης την προηγούμενη εβδομάδα είχε ετηθεί οριακά με 2-1 και είχε κάνει πάρα πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ακριβώς. Και είχε ετηθεί με ένα γκολ από offside. Ναι, και θα έπρεπε, ρε παιδί μου, ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να είναι πιο υποψιασμένος από αυτό που θα συναντήσει. Φάνηκε όμως ότι ο Μάσιμο Ντονάτι, ο προπονητής της Άθενης Καλυθέα, ήταν πιο διαβασμένος. Έχει κάνει... Σου λέει, θα υποφεληθώ την όποια κούραση είχε ο Παναθηναϊκός από το ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Σίγουρα θα έβαζε κάποιες αλλαγές σε σχέση με το ευρωπαϊκό. Πίεσε πάρα πολύ ψηλά τον Παναθηναϊκό. Έκανε πάρα πολλές φάσεις και είναι χαρακτηριστικό ότι αμέσως μετά, αν θυμάσαι, αμέσως μετά την ισοφάριση του Παναθηναϊκού με τον Τζούριτσιτς. Στα καπέκα πήγε να γίνει το 2-1. Έχασε μέσα σε 40 δευτερόλεπτα, 50 δευτερόλεπτα, έχασαν 4 κλασικές ευκαιρίες. Εκεί με τα συνεχόμενα κόρνερ που ο Ντραγκόφσκι. Που ο Ντραγκόφσκι, άμα είχε άλλα 4 χέρια, θα τα χρησιμοποιούσε και αυτά για να αποκρούει τις μπάλες που έρχονταν. Που και πάλι ο Παναθηναϊκός οφείλει ένα τεράστιο. Ευχαριστώ στον Δρακόφσκι που έχει κάνει απόσβεση ήδη των χρημάτων που δαπανήθηκαν. Φυσικά. Του. Με τη φανταστική εμφάνισή του στο 2-0 επί της Λανς στην και ανατροπή. Είναι αυτό. Είναι γενικότερα η παρουσία του που είναι μια σιγουριά. Mm-hmm. Απ' την άλλη όμως. Ναι. Και ήταν πάρα πολύ κακή εικόνα του Παναθηναϊκού και, και θα μπορούσε η Καλυθέα δικαιούταν απόλυτα τη νίκη και. Είναι χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο στο φινάλε του αγώνα που οι παίκτες της Καλυθέας είχαν πέσει στο κέντρο του αγώνα του γηπέδου, της λεωφόρου και δεν πίστευαν το ότι δεν κέρδισαν αυτό το παιχνίδι με βάση την εμφάνιση που πραγματοποιήθηκε. Με βάση εμφάνιση και μόνο,
Έπρεπε να πάρει τη νίκη. Mm-hmm. Όπως το είπες και εσύ. Δικαιωματικά έπρεπε να πάρει τη νίκη. Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε όχι κακός, κάκιστος. Ασύνδετος, νοθρός, ανόρεκτος και όλα τα. Και επίσης να πούμε σε αυτό το παιχνίδι ότι με τον γκολ που πέτυχε ο Ματιέ Βαλμπουενά, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, στα 39 του χρόνια, έγινε ο γυραιότερος σκόρερ όλων των εποχών στην Αλφα Εθνική. Πήρε το ρεκόρ του Τάσου Μητρόπουλου, ο οποίος για κάτι μήνες. Να σου πω την αλήθεια ότι τον καταδιώκει ένας άλλος παίκτης που πλησιάζει τα 39. Σιγά σιγά. Ποιος? Ο Τάισον. Α, ναι, εντάξει, δεν είναι. Όχι, ο Τάισον όχι. Ο Τάισον είναι στα 35-36. Δεν είναι. Μήπως όμως το παρουσιάζουμε και όχι, σαν κάτι Αφρικανού. Όχι. Στο άλλο παιχνίδι που ξεχάσαμε να πούμε, Βόλο Σόφι 1-3 με τους κριτικούς. Πρώτη νίκη, να... πρώτη νίκη για τον. Δεν είναι πρώτη νίκη. Πρώτη νίκη για τον Όφι. Σκόραρε και ο Βούντας με το που ήρθε στην Ελλάδα. Στην επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 7 χρόνια, 8. Περίπου, ναι. Mm. Από εκείνο το περιβόητο χαιρετισμό που είχε κάνει σε ένα μάτσι ΣΑΕΚ. Δεν είναι ο Φούντας. Δεν είναι ο Φούντας. Σήμερα δεν ξέρω τι. Ναι. Είναι λιγάκι. Ίσως έχεις μείνει ακόμα στο καλοκαίρι, Χρήστο. Ναι, εκείνο το καλοκαίρι. Ναι. Και γενικά θεωρώ ότι ο Όφη κάποια στιγμή θα νικήσει και τον εαυτό του. Γιατί φτιάχνει καλές ομάδες και κάποια φάση μετά θα έρθει η πρώτη γκέλα και θα παρασύρει τα πάντα. Κοίταξε, πέρσι ο Όφη ξεκινήσει καλά. Πέρσι ξεκινήσει καλά. Κερδίζει την ΑΕΚ. Είχε κερδίσει όλους τους μεγάλους. Και είχε κόψει βαθμούς από όλους τους μεγάλους. Κερδίζει την ΑΕΚ. Αν θυμάσαι, αρχές Οκτώβρη είχε κερδίσει την ΑΕΚ. Και μετά. Και μετά έκανε να κερδίσει 3 μήνες Όφη. 4. Ναι. Δηλαδή ξανακέρδισε τον. Και τώρα έχουν και κόντρα και με τη διοίκηση. Ναι. Ξανακέρδισε τον Φλεβάρι. Ο Όφη, νομίζω. Ήταν πολλά παιχνίδια, 12-13 που είχε κερδίσει. Αυτό φταίει ότι. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι κάνουν πολλές ομάδες πολλές προσαφαιρέσεις. Και μέχρι να γίνει μία χημεία, επηρεάζει το αγωνιστικό. Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε στη βαθμολογία. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ από 9 βαθμούς, έχουν το απόλυτο. Η ΑΕΚ ακολουθεί στο -2 με 7 βαθμούς. Στους 5 είναι ο Άρης. Η οποία νίκησε 3-0 το Λεβαδιακό. Δεν το... το είπαμε. Το, ναι, με μια φάση που συζητήθηκε. Που νομίζω ότι πάλι θα βγει ο Γάλλος. Βγήκε, νομίζω βγήκε και ο Λανουά ότι δεν υπήρχε πέναλτι. Θυμίζοντας ίσως μια περίπτωση στο Γερμανία. Πρέπει να μας ορίσουν τι θεωρείται και τι όχι πέναλτι. Στο Γερμανία-Ισπανία, στο πρόσφατο Euro, με το χέρι που είχε κάνει ο Κουκουρέγια της Ισπανίας και το οποίο δεν είχε δοθεί πέναλτι παρότι... Και μετά βρίζανε οι Γερμανοί ότι ορίστε. Και είχε δοθεί η εξήγηση από την UEFA ότι αυτή η περίπτωση πλέον έχει δοθεί ως εντολή να μην δίνεται πέναλτι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στους 5 βαθμούς είναι ο Άρης, ο Αστέρας Άκτορ, Παναθηναϊκός, Όφη, Λαμία έχουν από 4. Πανετολικός Βόλος έχουν από 3, Ατρόμητος Άθενς Καλυθέα 2, Λεβαδιακός 1 και χωρίς βαθμό παραμένει ο Πανσεραϊκός. Να πούμε ότι η επόμενη αγωνιστική τέταρτη θα γίνει στις 15 του μήνα, καθώς ακολουθεί η εκκίνηση του Nations League με την εθνική ομάδα να είναι πλέον στο δεύτερο επίπεδο, στη League B του Nations League, μετά την προπέρσινη άνοδό της. Και με νέο προπονητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, που έκανε και τις πρώτες του κλήσεις προφανώς για το παιχνίδι του Σαββάτου. Και γενικά μ' άρεσε το παιχνίδι του Σαββάτου με τη Φιλανδία στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πλέον επιστρέφει μετά από 7 χρόνια, 6-7 χρόνια η εθνική επιστρέφει. Ναι, γιατί αναγκάστηκε να παίξει σε άλλες έδρες. Ναι, πέρσι στην προηγούμενη διετία είχε την ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ ως βασικό γήπεδο, είχε παίξει και σε άλλες έδρες και στην επαρχία και τώρα επιστρέφει στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Και μάλιστα με νέα ΕΠΟ, υπό τον Μάκη Καγκάτση. Που προφανώς, ναι, προφανώς οδήγησε στο να αμβληθούν οι κόντρες με τη διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός και να παραχωρηθεί ξανά το γήπεδο στην εθνική ομάδα. Πάντως αυτή η εθνική ομάδα, εάν το πιστέψει πραγματικά, μπορεί να κάνει διαφορά.
Μακάρι, γιατί μακάρι. Έχει ένα προπονητή ο οποίος τον έχουμε ζήσει. Είναι, είναι πολύ θετικό ότι ξέρει την, ξέρει την ελληνική νοοτροπία, ξέρει... Και ξέρει πώς να το μεταδώσει στο παίκτη. Ναι, ξέρει και ήταν και πολύ, και πολύ όμορφη η χθεσινή ομιλία του στους παίκτες. Ότι είμαι και εγώ, δεν είμαι ξένος, είμαι και εγώ ένας, είμαι Έλληνας σαν και εσάς. Ακριβώς και αξίζει η Ελλάδα να είναι σε μεγάλες διοργανώσεις. Ναι. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξέρει την ελληνική νοοτροπία, ξέρει και ποιες παγίδες ενδεχόμενα θα πρέπει να αποφύγει για να, για να έχει μια πιο ομαλή και επιτυχημένη πορεία. Βέβαια, καθρέφτης είναι το γήπεδο και η πρόσληψη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ορίζοντα τα προκριματικά του Μουντιάλ για το, για το 2026. Θεωρείς θετικό το γεγονός ότι παίζουμε το πρώτο παιχνίδι εντός... Εντάξει, με τη Φιλανδία, μια ομάδα η οποία εντάξει, δεν είναι εύκολη. Μας φέρνει κάποιες περίεργες αναμνήσεις. Δεν είναι εύκολη, δεν είναι εύκολη. Σαφώς και δεν είναι εύκολη. Την έχουμε νομίζω αντιμετωπίσει πρόσφατα και είχαμε ιτηθεί 2-0. Πάλι σε κάποιο Nations League. Ναι, οι περισσότερες ομάδες πλέον γνωρίζουν η μία την άλλη. Ναι, ναι, γιατί πλέον τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Προκριματικά Euro, Nations League, Mundial και όσο να είναι. Οι κληρώσεις σε φέρουν συχνά αντίπαλο με κάποιες ομάδες και τις γνωρίζεις. Πάντως ναι. Θεωρώ ότι είναι σχετικά βατός ο όμιλος. Εντάξει, κοίταξε να δεις, είναι βατή, θεωρούσαμε και τη Γεωργία και είδαμε πως κατέληξε με, τη, με τον αποκλεισμό στα πέναλτι. Βέβαια, αλλά δεν πάβει το αποτέλεσμα να, να μην αλλάζει. Ναι, ναι. Πάντα ο καθρέφτης είναι το γήπεδο. Θα δούμε. Τη νέα ομάδα, ποια θα είναι η φιλοσοφία του. Εντάξει, τη φιλοσοφία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τη γνωρίζουμε προφανώς και τη γνωρίζουμε, αλλά θα δούμε πώς θα αποτυπωθεί και στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη μουσική. Και να δούμε, ναι, και, να δούμε και τις πρώτες του, την πρώτη του ενδεκάδα, να δούμε πώς το σκέφτεται. Είδαμε. We'll be right back.
όπως πάντα θα κάνουμε τη βόλτα μας από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ξεκινώντας από το αγγλικό πρωτάθλημα, την Premier League, εκεί όπου είχαμε την τρίτη αγωνιστική με τα αποτελέσματα Arsenal Brighton 1-1, Brentford Southampton 3-1, Everton Bournemouth 2-3, Ipswich Fulham 1-1, Leicester Aston Villa 1-2, Nottingham Wolves 1-1, West Ham Manchester City, με το οποίο παρακολούθησα κιόλας, 1-3, Chelsea Crystal Palace, μία εκ των αντιπάλων του Παναθηναϊκού, έμεινε στο 1-1, στο λονδρέζικο παιχνίδι, Newcastle Tottenham 2-1 και Manchester United Liverpool 0-3, ήταν για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο League Stage του Europa League. Πανεύκολη νίκη για τη Liverpool στο μεγάλο ντέρμπι. Στη βαθμολογία η City είναι πρώτη από νωρίς με 9 βαθμούς όσους έχει και η Liverpool, 7 βαθμούς για Brighton, Arsenal, Newcastle, 6 βαθμούς για Brentford, Aston Villa, 5 για την Bournemouth και την Nottingham, 4 βαθμούς έχουν η Tottenham, η Chelsea, η Fulham, 3 βαθμούς για West Ham και Manchester United, 1 βαθμό Leicester, Crystal Palace, Ipswich και Wolves και χωρίς βαθμό βρίσκονται η Southampton και η Everton. Πάμε και λίγο πιο βόρεια, στη Γαλλία. Στη Γαλλία είμαστε στην τρίτη αγωνιστική. Είχαμε την Παρασκευή Lyon Strasbourg 4-3 σε ένα γεμάτο παιχνίδι από άποψη θεάματος. Μάλιστα, Lyon θα είναι η ομάδα που θα παίξει πρώτη Ολυμπιακός στην Γαλλία, στο Ζερλάν. Brest Saint-Étienne 4-0, Montpellier Nantes 1-3, Toulouse Marseille 1-3, Monaco Lens 1-1, Angers Nice 1-4, Havre Auxerre 3-1, Reims Rennes 2-1 και Lille Paris Saint-Germain 1-3. Η Πάρη είναι πρώτη και έχει το απόλυτο των 9 βαθμών, 3 νίκες σε ισάρισμα παιχνίδια. Marseille, Nantes, Lens και Μονακό μοιράζονται από 7 βαθμούς. Στους 6 είναι η Lille με τη Havre, στους 4 η Nice, η Strasbourg και η Reims, στους 3 η Rennes, η Brest, η Auxerre και η Lyon, 2 βαθμούς για την Toulouse, 1 για την Montpellier και χωρίς βαθμό Angers και Saint-Étienne. Η Saint-Étienne είναι μια ιστορική ομάδα η οποία επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια μαζί με την Auxerre. Φαίνεται ότι ακόμα οι Στεφανουάν δεν έχουν βρει τον τρόπο για να ξεφύγουν από τις τελευταίες θέσεις. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Είχαν μια τετραετία, νομίζω, εκτός τριετία, εκτός μεγάλων σαλονίων. Οπότε δικαιούνται το χρόνο προσαρμογής. Και πάμε και στη Γερμανία. Στη Γερμανία, όπου είχαμε μόλις τη δεύτερη αγωνιστική, άρχισε να ξεκινήσει η Bundesliga. Union Βερολίνου Σεν Πάουλι 1-0, μάτς που έγινε την Παρασκευή. Stuttgart Mainz 3-3, Eintracht Hoffenheim 3-1, Werder Dortmund 0-0, Bochum Gladbach 0-2, Holstein Kiel Wolfsburg 0-2, η ομάδα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη πλέον, ναι. Leverkusen Λειψία 2-3, στο πιο θεαματικό παιχνίδι. Από 2-0-2-3 και είναι η πρώτη ήττα της Leverkusen μετά από σχεδόν ένα ολόκληρο έτος. Αν βάλουμε και το τελικό του... Μιλάμε για το πρωτάθλημα. Πέρσι το πήρε αίτητη η Leverkusen το πρωτάθλημα στη Γερμανία. Έχει να αιτηθεί από το πρωτάθλημα τη σεζόν 22-23. Ναι, αλλά γενικά... Ναι, είχε χάσει τον τελικό του Europa League, αλλά μιλώντας για πρωτάθλημα ήταν η πρώτη ήττα της Leverkusen μετά από σχεδόν 40 παιχνίδια. Γιατί τώρα θα αφήσουν οι μπουρμούρες. Εντάξει. Δεν θα μπορούσε, εντάξει, είναι παραφύση τώρα για μια ομάδα τύπου Leverkusen και για οποιαδήποτε ομάδα να συμπληρώνει 40 και 42 αγώνες χωρίς ήττα, έτσι. Όταν το αντίστοιχο ρεκόρ στην Ελλάδα μπορεί να είναι 18 παιχνίδια. Όχι, υπάρχει μεγαλύτερο ρεκόρ. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω πιο πρόσφατα. Μην ξεχνάς ότι έχουν υπάρξει δύο αίτητα πρωταθλήματα, ένα του Παναθηναϊκού τη σεζόν 63-64 και ένα του ΠΑΟΚ το 18-19. Απλά οι περισσότεροι λογίζουν ως σερί, ρε παιδί μου, συνεχόμενες νίκες. Τώρα μπορεί να είναι προς το μέσο πρωταθλήματος μέχρι το τέλος, να πιάσει και λίγο από την επόμενη σεζόν. Εντάξει. Χέντερνχάιμ Άουγκμπουργκ 4-0 για τους Ευρωπαίους παίκτες της Χέντερνχάιμ και Μπάγερν Φράιμπουργκ 2-0. Η Χέντερνχάιμ είναι πρώτη στη βαθμολογία μαζί με την Μπάγερν
και τη Λειψία, έχουν από 6 βαθμούς, έχουν το απόλυτο. 4 βαθμούς για Ντόρτμουντ και Ουνιόν, 3 για Γκλάντμπαχ, Βόλφσμπουργκ, Λεβερκούζεν, Άιντραχτ, Φράιμπουργκ και Χόφενχάιμ, 2 για τη Μάινς και τη Βέρντερ, 1 για Στουτγκάρδη, Άουγσμπουργκ και χωρίς βαθμό είναι η Κωνσταντίνα, η Μπόχουμ και η Σενπάουλη. Mm-hmm. Να πάμε στην Ισπανία, όπου είχαμε την τέταρτη αγωνιστική. Η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά, είναι η μόνη με το απόλυτο 4 νικών. Διέλυσε τη Βαγιαδολίδ με 7-0. Αθλέτικ Μπιλμπάο, Αθλέτικο Μαδρίτης 0-1, με μπάζερ μπίτερ του Κορέα στο 94. Η Αθλέτικο πήρε τεράστια νίκη μέσα στον Μπιλμπάο, ίσως την πιο δύσκολη έδρα στην Ισπανία. Εσπανιόλ Βαγιεκάνο 2-1 με ανατροπή, Βαλένθια Βιγιαρεάλ 1-1, Λεγανιές Μαγιόρκα 0-1, σπουδαίο διπλό για τους νησιώτες. Την Κυριακή είχαμε Οσασούνα Θέλτα 3-2, Αλαβές Λας Πάλμας 2-0, Σεβίλη Χιρόνα 0-2, άλλη μια κακή κίνηση για τη Σεβίλη στο πρωτάθλημα. Και να θες με την Χιρόνα που πάει πολύ σε νίκη. Πάει πάρα πολύ καλά σε συνέχεια της περσινής φανταστικής πορείας που την έφερε και στο Champions League. Και έχασε και τον πρώτο σκόρ. Τον Ντόβμπικ, του πρώτου σκόρ της La Liga, ο οποίος πήγε στην Ιταλία και στη Ρώμα. Χετάφε Σοσιεδάδ 0-0 και στο παιχνίδι που έκλεισε την αγωνιστική, Real Madrid 2-0 επικράτησε τις Μπέτσες με τα πρώτα γκολ του Εμπαπέ στο πρωτάθλημα με τη φανέλα της Real. Είχε μείνει στην ισοπαλία την πρώτη αγωνιστική. Mm-hmm. Έχει δύο εκτός έδρα ισοπαλίες. Στη βαθμολογία, Μπαρτσελόνα όπως είπαμε έχει το 4 στα 4 και 12 βαθμούς. Ρεάλ, Ατλέτικο και Βιγιαρεάλ είναι στους 8 πόντους στη δεύτερη θέση. Ακολουθούν Χιρόνα, Οσασούνα και Αλαβές με 7, η Θέλτα με 6, Λεγανιές και η Μαγιόρκα με 5 που πήρε την πρώτη της νίκη. Βαγιεκάνο, Σοσιεδάδ, Μπιλμπάο, Εσπανιόλ και Βαγιαδολίδη είναι στους 4 πόντους. Και από εκεί και πέρα Χετάφε 3, Μπέτις, Λας Πάλμας και Σεβίλη έχουν 2 ισοπαλίες, έχουν 2 βαθμούς και η Βαλένθια τελευταία είναι με 1 βαθμό, μόλις το πήρε τώρα τον πρώτο της βαθμό, στο 1-1 με τη Βιγιαρεάλ. Φεύγουμε από την Ισπανία και κλείνουμε τα top πρωταθλήματα με την Ιταλία, όπου εκεί είχαμε την τρίτη αγωνιστική. Ξεχώρισε η νίκη της Ίντερ επί της Αταλάντα με 4-0. Φανταστική Ίντερ με τον Μάρκους Τουράμ να πετυχαίνει 2 γκολ. Βενέτσια Τωρίνο 0-1. Αλλά και η ανατροπή που έκανε η Νάπολη. Ναι, θα το δούμε και αυτό. Το Σάββατο Μπολόνια Έμπολη 1-1, Λέτσε Κάλιαρη 1-0, Λάτσιο Μίλαν 2-2. Σε ένα παιχνίδι που. Προηγήθηκε η Μίλαν 0-1 στο ημίχρονο. Ναι, προηγήθηκε η Μίλαν νωρίς με 1-0 και το πήγε στο ημίχρονο. Μέσα σε 5 λεπτά δέχτηκε 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και το γύρισε η Λάτσιο, προηγήθηκε 2-1. Ισοφάρισε η Μίλαν με τον Λεάο, ο οποίος μόλις είχε μπει ως αλλαγή και έκανε το 2-2. Και έγινε ένα ευτράπελο σκηνικό ότι είχαν μπει ο Λεάο με τον Τεό Ερναντές, τον Γάλλο διεθνή. Είχαν μπει αλλαγή πριν από 3-4 λεπτά. Ισοφαρίζει η Μίλαν με τον Λεάο και ακολουθεί το cooling break, η διακοπή για να δροσιστούν οι παίκτες κλπ. Και ο Λεάο με τον Ερναντές, επειδή είχαν τσαντιστεί που δεν είχαν ξεκινήσει τον αγώνα, δεν ακολούθησαν το cooling break να πάρουν εντολές από τον προπονητή και να είναι μαζί με τους συμπαίκτες τους και ήταν στην απέναντι μεριά του αγωνιστικού χώρου και συζητούσαν μεταξύ τους. Και πιθανώς να υπάρξουν και κυρώσεις κατά των δύο παιχτών για την απειθαρχία τους αυτή. Αν δεν κάνω λάθος, ο Λεάου ήταν η παραχώρηση. Όχι, δεν ήταν η παραχώρηση, απλά επειδή στο προηγούμενο παιχνίδι που η Μίλαν ιτήθηκε από την Πάρμα τα είχαν βάλει όλοι με τον Λεάο ότι δεν έπαιξε καλά, ότι από δικό του λάθος ξεκίνησε το δεύτερο γκολ της Πάρμα και πήρε την νίκη Πάρμα. Και μ' αρέσει όπως το λες. Από ποιον έκασε? Από την Πάρμα, από την ομάδα που υποστηρίζει στην Ιταλία. Και μιας και μιλάμε για το Σάββατο, για το πρόγραμμα του Σάββατου, Νάπολη Πάρμα 2-1, με την Πάρμα να προηγείται νωρίς με πέναλτι στο ημίχρονο, με πέναλτι του Μπονί. Στο 75 μένει με 10 παίκτες η Πάρμα. Αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας και είχαν γίνει 5 αλλαγές της Πάρμα και μπήκε ο αμυντικός, ο Ντελπράτο, ο δεξιός μπακ, φόρεσε γάντια και... Αλλά δεν μπορούσε να δεις και το αποτέλεσμα. Ενώ υπήρχαν και μία με την αποβολή, μία να δούμε το βίντεο, μία να περάσει ο χρόνος, μία οι αλλαγές, μία το cooling break, δόθηκαν 11 λεπτά καθυστέρησης.
Και σε αυτά τα 11 λεπτά η Νάπολη ισοφάρισε με τον Λουκάκου στον τεμπούτο του με την Νάπολη και έγινε και το 2-1 κατόπιν στο 98 και η Νάπολη πήρε την νίκη με την ανατροπή. Την Κυριακή είχαμε Φιωρεντίνα Μόντσα 2-2. Άλλη μια αποτυχία για τη Φιωρεντίνα, η οποία έχει 5 παιχνίδια φέτος επίσημα, όλα ισοπαλίες. Στην Ευρώπη, στο πρωτάθλημα, φέρνει όλα ισοπαλίες. Τζένοα Βερόνα 0-2, Ουντινέζε Κόμπο 1-0 και σε ένα εξίσου σημαντικό παιχνίδι, που θεωρείταν σημαντικό παιχνίδι πριν διεξάνθει, αλλά στον αγωνιστικό χώρο είδαμε κάτι στο θέαμα, Γιουβέντους Ρώμα 0-0, σε παιχνίδι που δεν έγινε ούτε μία φάση, με τις δύο ομάδες σαν να έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων να το φέρουν ισοπαλία χωρίς φάση. Δηλαδή, επειδή και λόγω της δουλειάς το είδα το παιχνίδι, δεν έγινε το παραμικρό. Ήταν μια ταλαιπωρία 90 λεπτών. Κλασικό ιταλικό χ, όπως λέγαμε παλιά. Στη βαθμολογία, καρέ ομάδων στην πρώτη θέση, Juventus, Inter, Torino και Ουντινέζε, οι δύο ας τις πούμε εκπλήξεις του ξεκινήματος. Στη δεύτερη ακολουθούν Βερόνα και Νάπολη, να άλλη μια έκπληξη, η Βερόνα με δύο νίκες και μία ήττα μαζί με την Νάπολη είναι στη δεύτερη θέση. Επόμενη έκπληξη, μόνη στην 7η θέση με 5 βαθμούς είναι η Έμπολη, η ομάδα από την Τοσκάνη. Ακολουθούν Λάτσιο, Πάρμα και Τζένοα με 4, Φιωρεντίνα, Αταλάντα και Λέτσε στους 3 πόντους, Μίλαν, Μόντσα, Κάλιαρη, Ρώμα και Μπολόνια στους 2 με 2 ισοπαλίες και τελευταίες είναι η Βενέτσια και η Κόμο, 2 από τις 3 νεοφώτιστες με 1 ισοπαλία στα 3 πρώτα παιχνίδια να είναι στην τελευταία θέση. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε Premier Nations League τώρα αυτές τις μέρες, γιατί θα υπάρχει διακοπή μέχρι και τις 15 για τα πρωταθλήματα. Μέχρι τις 14-15 Σεπτεμβρίου, σωστά. Έχουμε λοιπόν την 5η να ανοίγει η αυλαία. Στο Group 1 έχουμε στις 10 παρατέταρτο κοινή ώρα έναρξης Πορτογαλία, Κροατία, Σκωτία, Πολωνία, Αζερβαϊτζάν, Σουηδία, Εσθονία, Σλοβακία και Σαν Μαρίνο, Λιχτενστάιν. Για το 4ο Group, Δανία, Ελβετία και Σερβία, Ισπανία στις 10 παρατέταρτο. Όχι, δεν είναι 4ο Group, είναι το... στο πρώτο επίπεδο το 4ο γκρουπ. Γιατί το Σαν Μαρίνο με το Λιχτενστάιν αποκλείεται να είναι στο πρώτο. Και είναι στο 4ο γκρουπ έχουμε στις 10 παρατέταρτο Λευκορωσία, Βουλγαρία και Βόρεια Ιρλανδία, Λουξεμβούργο. Πάμε και την Παρασκευή. Έχουμε για τη δεύτερη κατηγορία Βέλγιο, Ισραήλ, Γαλλία, Ιταλία, Λιθουανία, Κύπρος, Κόσοβο, Ρουμανία. Για το τρίτο γκρουπ Καζακστάν, Νορβηγία και Σλοβενία, Αυστρία. Ενώ στο τέταρτο Ισλανδία, Μακροβούνιο και Ουαλία, Τουρκία. Να πούμε ότι το μάτς της Λιθουανίας με την Κύπρο είναι στις 7 η ώρα. Ενώ το μάτς του Καζακστάν με την Νορβηγία στις 5. Όλα τα άλλα στις 10 παρατέταρτο. Η εθνική μας θα παίξει το Σάββατο με την Φιλανδία και πάμε να δούμε τώρα κάποιες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το χώρο του ποδοσφαίρου επί του περιστηρίου, καθώς η μεταγραφική περίοδος των ελευθέρων είναι μέχρι και τις 11 του μήνα, ωστόσο αύριο ολοκληρώνεται η λίστα που πρέπει να παραδώσουν οι ελληνικές ομάδες αλλά και όσες ομάδες αγωνίζονται στην Ευρώπη. Ναι, είναι μέχρι αύριο στις 4 του μήνα και τρέχουν να καλύψουν τις τελευταίες εκκρεμότητες, ειδικά οι ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη, ώστε να έχουν τους παίχτες δηλωμένους για τα ευρωπαϊκά κύπελλα. Ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, πριν από λίγο ήρθε σε συμφωνία με τη Μαρσέη για να πάρει ως δανεικό τον Ουναχή, παίκτη που ενδιέφερε και τον Ολυμπιακό. Ένας παίκτης ο οποίος είχε εντυπωσιάσει με το Μαρόκο στο Μουντιάλ του Κατάρ. Ήταν από τα βασικά στελέχη της Μαρσέη. Ήταν σε ομάδα τότε που είχε υποβιβαστεί, ήταν τελευταία την Αντζέ στο γαλλικό πρωτάθλημα, είχε υποβιβαστεί. Αλλά ο Ουναχή στο Μουντιάλ κάνει φανταστικό Μουντιάλ. Θέλουν να δείξουν το κάτι παραπάνω. Ναι, κάνει φανταστικό Μουντιάλ. Το Μαρόκο, όπως θυμάσαι, που έφτασε στα ημιτελικά. Και πάρα πολλοί παίχτες εκείνης ομάδας πήραν μεταγραφές σε καλύτερες ομάδες. Ένας είναι και ο Ουναχή, ο οποίος πήγε στη Μαρσέη. Και μάλιστα τέθηκε και αντιμέτωπος του, νομίζω, του Παναθηναϊκού. Είχε παίξει.
στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Τώρα, βέβαια, έρχεται ως δανεικό στον Παναθηναϊκό, ναι, έρχεται ως δανεικό. Βέβαια, οι πράσινοι κινούνται και για την απόκτηση του Άκου, καθώς γνωρίζουν ότι ενδεχομένως φύγει ο Σπόρα, γιατί περιμένει πρόταση από τη Σλόβαν Μπρατισλάβα, η οποία θα παίξει στο League Stage του Champions League. Μετά από... Και μάλλον για πρώτη, για πρώτη φορά η Σλόβαν Μπρατισλάβα, ναι, παίζει στους ομίλους, στον ότι... όμιλο. Θα δυσκολευτούμε να το συνηθίσουμε αυτό τώρα στους ομίλους, λέμε. Εντάξει, ναι, είναι θέμα συνήθειας. Η ΑΕΚ έχει κάνει πρόταση στην Manchester United για τον Άντωνι Μαρσιάλ, τον Γάλλο, ο οποίος είναι υπακμόν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει τσακωθεί αμέτρητες φορές με τους προπονητές. Είναι ένα σούπερ όνομα, είναι, δεν το συζητάμε, ένα σούπερ όνομα και για μάλιστα, το... Μάλιστα, το θεωρούσαν πριν από χρόνια του διάδοχου του Thierry Henry. Ήτανε, ναι, ήτανε, είχε κάνει μπαμ τότε προερχόμενος από τη Μονακό, παίρνοντας τη μεταγραφή στη Manchester United. Είχε πάρα πολύ καλή εκκίνηση στους κόκκινους διαβόλους, αλλά στην πορεία και λόγω αρκετών τραυματισμών αλλά και λόγω πειθαρχικών ζητημάτων, η καριέρα του δεν είχε την ανάλογη συνέχεια. Δεν είχε ανάλογη συνέχεια στην καριέρα του. Σήμερα θα καθοριστεί και αν θα πάει ο Φοφανά να παίξει στην ΑΕΚ, καθώς υπάρχει αυτό το τελεσίγραφο ουσιαστικά μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα. Ναι, είναι αυτό που περιορίζει τις... Ναι, γιατί οι ομάδες που τουλάχιστον η ΑΕΚ... Δεν έχει, η ΑΕΚ δεν έχει το... Ναι, η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να το πάρει και την... Και στις 11 του μήνα. Ακριβώς. Μπορεί να το αποκτήσει και στις 11 του Σεπτέμβρη. Οι υπόλοιπες ομάδες, ναι, είναι ασφιχτικά τα χρονοδιαγράμματα. Να πούμε ότι νέο πρόσωπο στην Εθνική θα είναι ο Χρήστος Ζαφίρης, ένα παιδί που τώρα το γνωρίζουμε από τις εμφανίσεις του με τη Σλάβια Πράγας. Ναι, και είναι, έχει αφήσει πολύ καλές θέσεις. Είναι ένα παιδί το οποίο έφυγε με την οικογένειά του στα 9 του και εγκαταστάθηκαν στην Νορβηγία για εργασιακούς λόγους των γονιών του τότε. Ο Χρήστος Ζαφίρης, κατόπιν δείχνοντας το ταλέντο του και την αγωνιστική του αξία, έπαιξε σε όλες τις μικρές εθνικές της Νορβηγίας μέχρι και στην Άντερ 21 και μάλιστα με στην Άντερ 21 και με 15 συμμετοχές, 16 και με συμμετοχή και σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κλπ. Αλλά προφανώς είχε το δικαίωμα, φτάνοντας στην Ανδρό, να επιλέξει και με καθοριστική παρέμβαση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος μίλησε πάρα πολλές φορές μαζί του και με το περιβάλλον του παίχτη, ο Χρήστος Ζαφίρης επέλεξε την. Επέλεξε την Εθνική Ελλάδος και θα τον δούμε καλώς κοντών πραγμάτων. Αν επιλεγεί ακόμα και στην 11 ή ως αλλαγή, θα τον δούμε το Σάββατο στο Γεώργιο Καραϊσκάκη στο παιχνίδι με τη Φιλανδία. Να πούμε ότι ο Λευτέρης Λίρατζης πάει να παίξει στην Αϊμέκεν, μια ομάδα την Ολλανδία. Γενικά ο Πάπου τα τελευταία χρόνια δίνει αρκετούς πιτσιρικάδες σε διάφορες ομάδες Ευρώπης για να ψηθούν. Πολύ καλές εντυπώσεις άφησε ο Ντεμέτριους, ο Βραζιλιάνος μέσος της Άμεν Καλυφαία στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Πάρα πολύ καλός παίχτης, πάρα πολύ καλός παίχτης. Ένας παίχτης ο οποίος, όπως σου έλεγα και στο διάλειμμα, είχε ξεχωρίσει πέρυσι στο πρωτάθλημα του Super League 2 και σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, γιατί πολλές ομάδες θα έρθουν να ζητήσουν τον παίκτη. Είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι της Κυριακής. Υπάρχει μια ανακοίνωση τοποθέτηση του Λεβαδιακού για όσα είπαμε που έγιναν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και μάλιστα αναφέρουν κλείσαμε ραντεβού σε γνωστό φθαλμίατρο με τα γαλλικά του Λανουά. Δείχνω το τι θα δούμε και φέτος. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ενισχύθηκε προχθές με τον Κόλλη και τον Μπακαγιώκο, ειδικά τον δεύτερο, ο οποίος έχει πλούσιες παραστάσεις από μεγάλα προβλήματα. Η ΑΕΚ, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητάει 23 εκατομμύρια για τον Λιβάη Γκαρσία, καθώς υπάρχουν αρκετές ρώσικες ομάδες που θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους. Και φυσικά, θα ολοκληρώσουμε αυτή την ποδοσφαιρική κουβέντα όσον αφορά τον Λουίς Σουάρες, ένα παίκτη ο οποίος όλοι θαυμάζαμε και θαυμάζουμε. Ωστόσο, ήρθε η ώρα να αποσυρθεί από την ομάδα της Σελέστε,
μετά από πολλά χρόνια, πολλές παραστάσεις, έπαιξε και στο τελικό του, μάλλον στο μικρό τελικό του Κόπα Αμέρικα. Κόπα Αμέρικα, στο μικρό τελικό του Μουντιάλ του 2010, με το περιβόητο χέρι που είχε κάνει στον προημιτελικό με την Γκάνα, αποβλήθηκε, αλλά η Γκάνα αστόχησε στο 120 στο πέναλτι που θα της έδινε την πρόκριση στα ημιτελικά. Και κατόπιν στη διαδικασία των πέναλτι πέρασαν οι Ουρουάνοι στον ημιτελικό. Και φυσικά θα τον θυμηθούμε και για το περιβόητο δάγκωμα. Ναι, στον Κελίνη. Λοιπόν, και από το ποδόσφαιρο πάμε στο μπάσκετ, εκεί όπου σχεδόν μέρα παραμέρα κάτι γίνεται εκεί πέρα. Ενώ το μπάσκετ είχε ένα σχετικά ήρεμο καλοκαίρι με τα γραφικά. Φυσικά ξεχώρισε στην αρχή η απόκτηση του πρώτα του Λορέτζο Μπράουν από τον Παναθηναϊκό και κατόπιν η επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό μετά από ένα χρόνο. Δεν θα ασχοληθούν με κάτι άλλο. Στο οποίο ναι, δεν πήγε πάρα πολύ καλά στο NBA ο Σάσα Βεζένκοφ. Σίγουρα επιστρέφει ο προπέρσινος MVP της EuroLeague, επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα και είναι σίγουρα η πολύ μεγάλη προσθήκη για τον Ολυμπιακό. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, είχαν τονίσει τότε ότι δεν θα γίνει κάποια άλλη προσθήκη και ότι το ρόστερ έχει κλείσει. Αλλά όταν σου παρουσιάζεται η ευκαιρία να πάρεις ένα παίχτη του επίπεδου του Εβάν Φουρνιέ, τότε. Βέβαια, και συζητάς και με τον προπονητή να δεις αν του κάνεις τα πλάνα και λοιπά. Ναι, τώρα. Υπάρχει ένα ερώτημα. Όταν ξέρεις ότι θα παίζουν 6. Κοίταξε να δεις. Θα γίνει ένα μικρός χαμός. Κοίταξε να δεις. Τώρα, να μην γελιόμαστε, ο Ολυμπιακός με αυτές τις κινήσεις και με την απόκτηση πλέον του Φουρνιέ, το ελληνικό πρωτάθλημα ούτως ή άλλως το σκέφτεσαι το Μάιο. Τέλη Μαΐου, όταν θα είναι η τελική. Μέχρι τότε η σκέψη και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού προφανώς είναι η EuroLeague. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ό,τι και να γίνει, στους τελικούς θα φτάσεις. Τώρα τι επιλογές θα γίνουν το Μάιο για την τελική εξάδα των ξένων που θα παίξουν τότε, είναι πολύ μακρινή. Η κουβέντα είναι πολύ μακρινή. Η σκέψη είναι η EuroLeague και πώς θα διακριθεί σε αυτή. Ο Ολυμπιακός με αυτές τις κινήσεις φέτος ουσιαστικά κάνει all-in από την άποψη ότι έχει πάει σε 3 Final Four, δεν έχει διαδοχικά Final Four, δεν έχει πάρει το τρόπαιο. Ειδικά τη δεύτερη χρονιά ο Ολυμπιακός είχε φτάσει, αν όχι μία ανάσα, είχε βάλει και τη σαμπάνια μέσα στο τρόπαιο. Και εκεί που πήγε να πιει, του έπεσε το κύπελο από τα χέρια και η σαμπάνια χύθηκε στο παρκέ και υποφελήθηκε η Ρεάλ. Ήταν σε μια χρονιά που ο Ολυμπιακός είχε παίξει φανταστικό μπάσκετ και ήταν κοινή ομολογία, η καλύτερη ομάδα της EuroLeague. Δεν κατάφερε να πάρει. Και κάνει all-in. Δηλαδή είναι, με αυτές τις κινήσεις είναι το ή τώρα ή ποτέ. Ή τώρα ή ποτέ. Εντάξει, είναι βαριά κουβέντα. Αλλά επειδή συμπίπτει και με τα 100 χρόνια από την. Συμπληρώνονται 100 χρόνια ιστορίας του Ολυμπιακού. Οπότε. Εγώ θεωρώ πάντως ότι περισσότερο μίλησε στον εγωισμό των παικτών, της διοίκησης, του κόσμου, πώς κατάφερε ο Παναθηναϊκός στην επιστροφή του μετά από. Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό που γίνεται, γιατί μην ξεχνάς ότι ο ανταγωνισμός και μην ξεχνάς ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή, φυσάει στον Παναθηναϊκό, συναχώνεται ο Ολυμπιακός. Βρέχει στον Ολυμπιακό, κρυώνει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αυτές οι δύο ομάδες είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ό,τι και να συμβεί στη μία έχει αντίκτυπο στην άλλη. Όποια επιτυχία κάνει η μία έχει αντίκτυπο στην άλλη και σπρώχνει την άλλη να απαντήσει στην επιτυχία του αιώνιου αντιπάλου. Οπότε είναι μια φυσιολογική εξέλιξη και καλό είναι που συμβαίνει. Γιατί θα δούμε φέτος, θα δούμε ακόμα καλύτερους αγώνες, ακόμα περισσότερο ανταγωνισμό από ό,τι είδαμε πέρσι, που είδαμε και στην EuroLeague με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στο Final Four και εν τέλει τον Παναθηναϊκό να κατακτά το τρόπαιο, και στο ελληνικό πρωτάθλημα που είδαμε μια συγκλονιστική, για μένα
είναι η πιο συγκλονιστική, πιο δραματική σειρά αγώνων. Καλά, και την ίδια δεν υπάρχει. Είναι, πραγματικά ναι, είναι ό,τι καλύτερο και για το φύλαφλο. Ναι, με παιχνίδια να κρίνονται οριακά. Δηλαδή, ναι, δεν είδαμε κάποιο παιχνίδι που να πεις ότι υπερέχει ο ένας του άλλου. Ναι, υπήρξαν, φύγει, αλλά ναι, μην ξεχνάς ότι. Ναι, μην ξεχνάς ότι ήταν ο πρώτος τελικός, ο Ολυμπιακός νίκησε με 5 πόντους. Στο δεύτερο τελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε με 6 στο ΣΕΦ. Μετά απαντάει ο Παναθηναϊκός, νομίζω με 7, ναι, με διαφορά 7 πόντων στο ΆΚΑ. 3 πόντι διαφορά στις νίκες του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ που έσπασε πάλι που έκανε τον break στο break. Και στον πέμπτο τελικό η διαφορά η νίκη του Παναθηναϊκού ήταν 5 πόντων. Μιλάμε τώρα 5 παιχνίδια που κρίθηκαν με maximum διαφορά τους 7 πόντους. Άρα είδαμε το επίπεδο ήταν. Αυτό πραγματικά που θέλαμε να πούμε. Ναι, ήταν όχι υψηλό, πανύψηλο. Δηλαδή. Στο Γιανβράκοβιτς, ύψωστο στο Γιανβράκοβιτς. Για τον Γιουρτζεβέν τι λες. Εντάξει, είναι ένας παίκτης που. Ήθελε να καλύψει τη θέση πρώτα απ' όλα του Μπαλτσερόφσκι. Ναι, ο οποίος αποχώρησε και. Και πήγε και στον. Μάλαγα. Και πάει στη Μάλαγα. Στο αντίστοιχα για τον Ολυμπιακό τώρα η απόκτηση του Φουρνιέ φέρνει ντόμινο σε άλλες θέσεις. Με τον Φίλιπ Πετρούσεφ. Να επιστρέφει στο Βελιγράδι για λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα. Ήταν μια μετακίνηση στην οποία ο Σέρβος Φόργορτ την παλεύει ο ίδιος από την αρχή του καλοκαιριού. Αν θυμάσαι που συντηρείται το ΣΥΡΙΡ από τις αρχές του καλοκαιριού, ειδικά μετά την απόκτηση του Σάσα Βεζέγκοφ με τον Φιλίπ τώρα... Πετρούσεφ να βλέπει ότι ο χρόνος συμμετοχής του ίσως θα μειωθεί με την έλευση του Σάσα Βεζέγκοφ. Και ενδεχόμενα στον Ολυμπιακό να υπάρξει κι άλλη μεταποχώρηση, γιατί πλέον είναι πάρα πολλά τα συμβόλαια, ειδικά των ξένων παιχτών. Πάρα πολλά. Και από το ερυθρόλευκο ρεπορτάζ προκύπτει ότι αυτός ο παίκτης μπορεί να είναι και ο Σακίλ Μακίσικ. Και εγώ αυτό το πλέον αγαπημένο παιδί του Γιώργου Μπαρτζόκα είναι ο παίκτης. Των ειδικών αποστολών. Ο παίκτης που πάντα έδινε ενέργεια στον Ολυμπιακό, ο παίκτης που άλλαζε τη ροή στους αγώνες του Ολυμπιακού, ο παίκτης που ήταν και ο καλύτερός του στο Final Four. Και στα δύο παιχνίδια, και προφανώς στον τελικό με τη Ρεάλ. Και είναι και το αγαπημένο παιδί του Μπαρτζόκα, ο οποίος ο κόουτς Μπαρτζόκας τον είχε φέρει από την Μπεσίκτας, από το τουρκικό πρωτάθλημα. Όχι δεν τον ήξερε κανένας, αλλά ήταν ένας παίκτης ο οποίος δεν είχε στάτους πρωταγωνιστή και τον έφερε και είναι πλέον ο μακροβιότερος παίκτης του Ολυμπιακού ως ξένος, έτσι. Ο μακροβιότερος ξένος του παίκτης του Ολυμπιακού. Πάντως βλέπω ότι δυναμώνει. Και ήταν ένας παίκτης, ναι, αν θυμάσαι, στην περσινή σεζόν που ξεκίνησε τραυματίας, ήταν τραυματίας. Και όταν είχε τεθεί πάλι το ερώτημα στον coach Μπαρτζόκα ότι. Μήπως να κοιτάξουμε κάποια αντικατάσταση. Ναι, γιατί. Ναι, και είχε πει το. Και είχε πει ο Μπαρτζόκα στο περιβόητο ότι εγώ τους παίκτες μου δεν τους προδίδω. Εννοώντας τον Σακίλ Μακίσικ και αυτή η δήλωση. Μια και τη θυμήθηκα τώρα, αποδεικνύει ακόμα περισσότερο ότι. Ο Μακίσικ είναι το αγαπημένο του παιδί και μια δύσκολη απόφαση που καλείται να πάρει τώρα ο Μπαρτζόκας εάν προχωρήσει στην αποδέσμευσή του. Με τη Μονακό ήδη να έχει επανέλθει σε ενδιαφέρον για τον παίχτη. Πάντως βλέπω ότι όλες οι ομάδες δυναμώνουν εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ναι. Θα δούμε. Δηλαδή και θα... αυτό που ανέφερες με τους Έλληνες, Καλάθη και Παπαγιάννη. Και η Φενέρμπαχτσε που έχει ενισχυθεί με Wade Baldwin και Μπόνζι Κόλσον, τους παίχτες που είδαμε. Στις Μακάμπι. Στη φανταστική η σειρά. Μάλλον τον Baldwin δεν τον είδαμε και τόσο πολύ γιατί τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι. Η Βίρτους με τον Κλάιμπερ. Η Μπασκόνια επίσης κρατώντας το Μονέκι και κάνοντας κάποιες κινήσεις. Και παίρνοντας τεχνικό τον Παμπλο Λάσο. Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε μια πολύ θεαματική Ευρωλίγκα. Η Ρεάλ, η οποία είναι σχεδόν έτοιμη να αποκτήσει τον Τσεντί Οσμάν, τον Τούρκο NBA-er, περίπτωση ανάλογη με τον Όμερ Γιούρτσεβεν. Ναι, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό, λόγω των καλών σχέσεων με τον Εργίνα Νταμάν. Μην ξεχνάμε ότι πνευματικό παιδί του είναι και ο Οσμάν. Από εκεί πέρα βέβαια. Και ο Γιούρτσεβεν ήταν το καλοκαίρι των αποχωρήσεων καθώς ο Φερνάντες
είπε αντίο. Εντάξει, ναι. Μετά από πολλά χρόνια. Επιτέλους. Επιτέλους, σαν και φανταστικός παίκτης. Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ, μία από τα ίδια. Σκέψω ότι ο Ρούντι Φερνάντεθ είχε παίξει πρώτη φορά με την Εθνική Ισπανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 ναι. Στην Αθήνα. Ήταν 19 χρονών. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι βλέπετε, ρε παιδί μου, ακόμα και τις μετακινήσεις που γίνονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Βλέπετε τον Γιαμπουσέλε, ένα άνθρωπο το οποίο συζητήθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Έκανε φανταστικό τουρνουά. Και γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος. Το ναι, έπαιξε πολύ καλά και ίσως, και ίσως να εξαργυρώνει και το κάρφωμα που έκανε μπροστά ο LeBron James, in your face που λένε και οι φίλοι σου οι Αμερικάνοι. Να πούμε ότι έχουμε από χθες νέο όνομα στο πρόγραμμα της Stoiximan Basket League, θα λέγεται πλέον Stoiximan Greek Basketball League, κοινός GPL. Ναι, εντάξει. Τώρα αυτά εντάξει είναι... Ναι. Τα τυπικά. Να πούμε ότι αύριο υπάρχει μια συνέντευξη τύπου. Δεν είναι Γιάννης Γιαννάκης, ας πούμε. Στο γκολφ της Γλυφάδας της κίνησης που κάνει ο Παναγιώτης Φασούλας με κάποιους άλλους παλέμαχους παίκτες για τις εκλογές που θα γίνουν 15 του μήνα. Ναι, συσπηρώνει πολύ κόσμο. Ο Πάνη, η Αράχνη του ελληνικού μπάσκετ, συσπηρώνει πολύ κόσμο στην προσπάθεια. Να αλλάξει η ηγεσία, ναι, η ηγεσία στην ΕΟΚ. Συζήτηση με τον κύριο Λιόλιο. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν πολλές φωνές διαμαρτυρίας για τους τρόπους που χειρίζεται κάποια θέματα. Είτε αυτά είναι θέματα διαιτησίας, είτε με κάποιες συμφωνίες θέματα... κάτω από το τραπέζι για την εθνική ομάδα. Είτε θέματα πειθαρχικά, είτε θέματα διαφάνειας, ναι, είναι, έχει συγκεντρώσει πάρα πολύ. Πάρα πολλά παράπονα, πάρα πολλές διαμαρτυρίες και γίνεται αυτή η κίνηση ώστε στις επικείμενες εκλογές να υπάρξει και αλλαγή στο προεδρικό θόκο. Πάντως το ευχάριστο είναι ότι φέτος θα δούμε ένα θεαματικό πρωτάθλημα της Stoiximan Greek Basketball League, όπως το λέμε πλέον, καθώς θα υπάρχει η επιστροφή του Πανιωνίου. Του Πανιωνίου, τον οποίο τον αναμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πιστεύω ήδη ότι... την προηγούμενη εβδομάδα ανοιχτή προπόνηση στο κλειστό Μάκης Λιούγκας όπου ο κόσμος έδωσε από τώρα το μήνυμα το τι θα επακολουθήσει. Ναι, είναι γενικά για τη Νέα Σμύρνη η σεζόν που έρχεται θα είναι πολύ έντονη με τον Πανιόνιο παρουσία σχεδόν παντού. Ναι, με τον Πανιόνιο να επιστρέφει σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Α1, στην Greek Basketball Stoiximan Super League, δεν ξέρω. Ναι, ζορίζομαι και μόνο που το λέω. Ναι, η Νέα Σμύρνη επιστρέφει, ο Πανιόνιος αλλά και ο Μιλώνας θα είναι... Γενικά φέτος η Νέα Σμύρνη θα είναι σε επάλξη. Παρουσία εδώ... στο μπάσκετ στην Α1. Τους άντρες. Παρουσία στα βόλεϊ. Και εδώ θα είμαστε να τα καταγράφουμε. Παρουσία με το πόλο που πηγαίνει αρκετά καλά του Πανιωνίου. Super League 2 στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δηλώνει παρουσία δυνατή. Εδώ θα είμαστε να καταγράφουμε την πορεία των ομάδων. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε έτσι μια... ανασκόπηση πώς ήταν αυτό το καλοκαίρι με τα Euro, με τα αυτά που είδαμε στην Ολυμπιάδα κτλ. Πρώτα απ' όλα, πέρα της Ολυμπιάδας και τις επιτυχίες που είχαν οι Έλληνες αθλητές, Πετρούνιας, ο Καραλής, ο οποίος έκανε και πανελλήνιο ρεκόρ 6 μέτρων σε meeting. 6 μέτρα δηλαδή, πρωτοφανές, ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ένας Έλληνας αθλητής θα μπορέσει να περάσει φράγμα. Τι ήταν αυτό, εδώ το και μπήκε σε κλαμπ κορυφαίων, δηλαδή αν εξαιρέσει τον Ντουπλάντης είναι 6 μέτρα και το Ιταλά και τον Μπούπκα και κάποιους άλλους. Έβλεπα τη λίστα της είναι κοντά στους αθλητές που είναι. Ναι, ή το Γάλλο το Λαβιλενί που είχε φτάσει στα 6-16 πριν εμφανιστεί ο Ντουπλάντης. Είναι ως και συγκινητικό να βλέπεις έναν Έλληνα αθλητή να έχει περάσει τα 6 μέτρα. Και μιλάμε για έναν αθλητή ο οποίος
πέρα από τα προσωπικά που έχει περάσει. Ναι, και μην ξεχνάς ότι προδιετίας, όταν δεν είχε πάει καλά στο παγκόσμιο τότε πρωτάθλημα του 2022, δεν είχε προκριθεί καν στον τελικό. Θυμόμαστε όλοι την περιπέτεια που είχε ο Καραλής, αλλά και την υπόσχεση που είχε δώσει ότι θα επέστρεφε δυνατός, όπως και έγινε. Αποστασιοποιήθηκε για ένα διάστημα από τους αγώνες για να τα βρει με τον εαυτό του και επέστρεψε πολύ δυνατός, βρήκε το χαμόγελό του και είναι και πολύ συγκινητικό. Βλέπεις όταν κάνει τις επιτυχίες του, όταν κάνει τα επιτυχημένα του άλματα, ότι το παιδί το χαίρεται, δηλαδή είναι συγκλονιστικό το χαμόγελό του και η χαρά του που μεταδίδει, δηλαδή και λυπημένος να είσαι, θα δεις αυτό το παιδί και θα χαρείς και θα ενθουσιαστείς. Έχει εντύπωση το γεγονός ότι πάλευε κάποιες εποχές να φτάσει μέχρι τα 5,90 που είχε βάλει ως όρο και δεν συγκλονιστικά 6 μέτρα και λέμε, τα ζούμε αυτό και λέμε, τι είναι. Κι όμως. Γιατί ο τότε συναγωνιστής του, συναλληπτής του και το μεγαλύτερο ανταγωνισμό που είχε ήταν με το Φιλιππίδη. Φιλιππίδης χάθηκε. Εντάξει, δεν μπόρεσε να φτάσει. Είχε φτάσει ο Φιλιππίδης και φτάσει νομίζω μέχρι τα 5,85, 5,83. Ναι, και εντάξει, δεν μπόρεσε να φτάσει παραπάνω ο Φιλιππίδης, αλλά εντάξει. Και το 5,85 ήταν υψηλό επίπεδο. Απλά ο Φιλιππίδης δεν είχε την κουλτούρα των μεγάλων αγώνων, δηλαδή των μεγάλων διοργανώσεων. Ενώ μπορούσε να κάνει επιδόσεις σε κάποια meeting κλπ. Μόλις πήγαινε στους μεγάλους αγώνες, οι επιδόσεις του ήταν και 10 και 20 εκατοστά πιο κάτω. Πάντως αυτοί οι Ολυμπιακοί αγώνες πιστεύω θα μείνουν στην ιστορία για λάθος λόγους. Δηλαδή μαθαίναμε στο Ολυμπιακό χωριό ότι τιμόντουσαν σε προκάτε, κρεβάτια από χαρτόκουτο. Τα νερά ήταν περίεργα. Αν θυμάσαι τους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης που υπήρχαν μολυσμένα, ήταν σε αρκετά σημεία μολυσμένα τα νερά του Σικουάνα, και ενώ ήταν εκεί να γίνει το αγώνισμα της ανοιχτής θαλάσσης. Ναι. Και τελικά μεταφέρθηκαν στο κοπηλατοδρόμιο, και έγινε ο τελικός στο κοπηλατοδρόμιο. Πάντως γενικά δεν ήταν και η πιο εντυπωσιακή αγώνα. Εντάξει. Γενικά έβλεπα, δηλαδή, ρε παιδί μου, ακόμα και σε πολλά αγωνίσματα, να μην υπάρχουν τα τελείως φαβορία αυτά που γνωρίζαμε. Ακόμα δηλαδή και στο μπάσκετ είδες, παρότι η Αμερική ήταν πριν τους αγώνες το ακλόνητο φαβορί. Χρειάστηκε να βάλει ο Στεφ Κάρι 18 τρίποντα σε ημιτελικό και τελικό για να, ειδικά ο ημιτελικό, στον τελικό πες ότι είχαν το προβάδισμα σταθερά οι Αμερικανοί. Ναι. Στον ημιτελικό με τη Σερβία είχαν φτάσει να χάνουν μέχρι και με 19 πόντους. Και χρειάστηκε ο Κάρι να κάνει τα απίστευτα. Να βάλει 5 διαδοχικά τρίποντα με κρεμασμένα χέρια, πόδια, κεφάλια. Κάτι που το κάνει μόνο αυτός. Ναι. Και γενικά έβλεπες, ρε παιδί μου, ότι επειδή παρακολουθούσα πολύ και βόλεϊ και έβλεπες κάτι παιχνίδια τα οποία έλεγες από την αρχή, α, εντάξει, αυτή είναι το φαβορί, θα νικήσουν 3-0 σετ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα παιχνίδι, Ιταλία-Ιαπωνία, προηγούνται οι Ιάπωνες 0-2 σετ, 21-16 στο τρίτο και κατάφερα να το πάρει η Ιταλία στο tie break. Και νίκησε η Ιταλία, ναι, εντάξει, ναι. Είναι οι μεταβολές, είναι οι ανθρώπες. Σίγουρα, εντάξει, σίγουρα. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά είχαμε και το Euro. Ένα Euro το οποίο είχε ωραία παιχνίδια, είχε θεαματικά παιχνίδια. Και το κατέκτησαν οι Ισπανοί δίκαια. Έδειξαν από την πρεμιέρα ότι είναι σε πολύ καλή φόρμα. Είχαν και τα νιάτα, εμφάνισαν και νιάτα στο τουρνουά. Μην ξέρετε, Λαμίν Γιαμάλ, Νίκο Γουίλιαμς, που έπαιξαν 20χρονος και 16χρονος, λες και έβλεπες περπατημένους παίχτες με 80 συμμετοχές ο καθένας. Έκαναν αυτό είναι παράδειγμα προσμίμηση για τις άλλες χώρες. Ναι, σιγά, σιγά. Βέβαια υπήρχαν και ομάδες οι οποίες σαν την Ιταλία
υπήρξαν απογοητευτικές ομάδες όπως η Ιταλία, όπως η Γαλλία, που παρότι έφτασε η Γαλλία ως τα... έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Εν τούτης δεν ήταν... το θέαμα που παρουσίασε ήταν αποκαθιδιωτικό. Όπως και η Πορτογαλία δηλαδή. Περάσανε τον όμιλο με ισοπαλίες και με ένα γκολ με πέναλτι. Η Αγγλία πάλι έδειξε ότι... Δηλαδή τώρα για Γαλλία με επιθετικούς τώρα Εμπαπέ και Τουράμ και δεν ξέρω εγώ τι και... Και Γκριεσμάν και λοιπά. Το να βάλεις σε τέσσερα παιχνίδια, να βάλεις ένα γκολ σε ροή αγώνα και αυτό με πέναλτι, σημαίνει ότι κάτι δεν λειτουργούσε καλά. Η Αγγλία από την άλλη έδειξε ότι ήταν σαν τη φάση με τον Ολυμπιακό, έχει βάλει τη σαμπάνια για αυτή στο τρόπαιο. Πάντα όλο φτάνει στο τελικό. Στο και τους αρπάζουν από το διπλανό τραπέζι. Αλλά δεν μπορεί να κάνει το παραπάνω βήμα. Για αυτόν τον λόγο μάλιστα, εγώ πιστεύω, επειδή... Η Αγγλία είναι σαν να ανεβαίνει στο Παλαμίδι με τα 999 σκαλιά πόσο είναι, να ανεβαίνει και στο τελευταίο να κλειστράει και να πέφτει πάλι πίσω. Και χειρότερα μπορώ να πω. Και μάλιστα οι επιλογές αυτές του Southgate, επειδή είμαι λάτρης του Άγγλου, ο οποίος αποχώρησε μετά από μια εφταετία. Δεν σου κρύβω ότι οι πιο πολλοί του ρίχναν το γεγονός ότι δεν πήρε μαζί στην αποστολή τον Grealish. Ένα παίκτη ο οποίος πάντα έκανε τη διαφορά, με τις επελάσεις του από τον άξονα, από τα κράτη κτλ. Οι παίκτες που πήρε μαζί δεν ήταν αυτό το wow που θα έλεγες και όπου τι φοβερός παίκτης. Κινήθηκε βέβαια στο ατομικό παιχνίδι του καθενός. Ναι, μα και η Αγγλία, μην ξεχνάς ότι και η Αγγλία τον όμιλο τον πέρασε με ασθηματικές εμφανίσεις. Τον πέρασε με ασθηματικές εμφανίσεις. Δηλαδή και αυτοί είχαν κάνει μία νίκη στο 1-0 και... Έκαναν μία νίκη στο 1-0 και μετά το χάος. Περάσανε με ισοπαλίες, στην παράταση. Πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Κάπου εδώ νομίζω ότι έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, Θεού θέλοντος και Κυρίου επιτρέποντος, την επόμενη εβδομάδα, γιατί μπορεί να προκύψουν ενδιάμεσα κάποιες υποχρεώσεις. Έως τότε, από τον Χρήστο Γεωργίου και τον Γιάννη Γιαννούλα, σας ευχόμαστε καλό βράδυ. Γεια χαρά σε όλους.